Και πάμε κατευθείαν στην κυρία Βούλα Δημητριάδου που είναι στην παρέα μας. Βούλα μου, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, καθώς η εντολέα σου αφέθηκε ελεύθερη μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από αυτόν που η Ειρήνη έχει χαρακτηρίσει, έχει πει ότι είναι ο πατέρας των παιδιών της. Τώρα, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και αφού τα πάρουμε με τη σειρά, να δούμε τι δήλωσαν στην κάμερά μας και σε όλες τις κάμερες τόσο η Σοφία Πολυζωγοπούλου όσο και η μητέρα της Ειρήνης, για να σου δώσουμε έτσι την έναρξη της κουβέντας. Να πούμε όλη την αλήθεια. Δηλαδή, τι ακριβώς? Την αλήθεια, ότι είναι, θα τα πούμε μέσα. Τι είναι αυτό το οποίο θα αναφέρετε, πείτε μας. Αυτά που ξέρω. Τι ξέρετε, ακριβώς. Δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα έξω. Μια γενική περιγραφή. Μια γενική είναι ότι θα πούμε όλη την αλήθεια. Δηλαδή, να βγει αλήθεια στο φως. Δηλαδή για ποιο σημείο ακριβώς? Για όλα. Ωραία. Είμαι, θεωρείτε ύποπτη την κόρη σας. Παιδιά, θα τα πούμε μετά αυτά. Σε γενικές γραμμές αυτά. Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία είναι μυστική. Θα καταθέσει όλη την αλήθεια. Έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι είναι στη διάθεση των αρχών. Θα εισφέρει όλα τα στοιχεία στην αστυνομία. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που έχει αναλάβει το έμπειρο τμήμα των ανθρωποκτονιών. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, οπότε τώρα θα πρέπει να πάει να καταθέσει. Θα καταθέσετε όσα έχετε πει μέχρι τώρα. Ό,τι έχω πει και όσα ξέρω θα τα πούμε μέσα. Πώς νιώθετε που αφέθηκε ελεύθερη η θέση σε Ειρήνη, για άλλο θέμα. Πώς νιώσετε όταν το ακούσατε? Εντάξει. Τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε μέσα για την κόρη σας? Να πούμε ακριβώς την αλήθεια και να βγει αλήθεια για τα παιδάκια. Δηλαδή? Ό,τι έχει γίνει. Δηλαδή. Τώρα το ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, θα το κρίνουν οι αρχές και η δικαιοσύνη. Εσείς κατηγορείτε την κόρη σας για κάτι? Εγώ για το δικό μου είναι το κατηγορώ. Ό,τι. Θα τα πούμε παιδιά μετά, δεν μπορούμε ό,τι, να πούμε πολλά. Μόνο αυτό και τελειώσαμε. Είπαμε. Είναι υπεύθυνη για τα πέντε παιδιά. Ναι. Όταν λέτε υπεύθυνη για ποιο, τι ακριβώς? Παιδιά, θα τα πούμε μετά αυτά, ευχαριστώ. Την κατηγορείτε για ό,τι έχει συμβεί στα παιδιά? Θα το κρίνει η δικαιοσύνη αυτό. Αυτά λοιπόν φαίνεται ότι τις περισσότερες ερωτήσεις τις έχει κάνει ο συνάδελφος από το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, ο Βαγγέλης Ογκούμας. Κυρία Δημητριάδου, δύο στοιχεία να μου πεις, Αλέξανδρε, τι φέρεται να έχει πει η μητέρα, ώστε και η Βούλα μας να ξεκινήσει. Ζήνα, τα είχε πει πολλές φορές σε τηλεοπτικές εκπομπές. Τώρα τα λέει, τα καταθέτει και στο ανθρωποκτονιών. Οι δικές μας αστυνομικές πηγές λένε ότι δεν κατηγορεί την Ειρήνη Μουρτζούκου για τους θανάτους των πέντε παιδιών, την κατηγορεί για τους θανάτους του δικού της παιδιού, δηλαδή της αδερφής της Ειρήνης. Για ένα θάνατο δηλαδή. Για ένα θάνατο, ο οποίος έγινε 6 Φεβρουαρίου του 2014. Αυτό περιέγραψε πολύ αναλυτικά και οι αστυνομικοί εκεί ήθελαν να επικεντρώσουν τις ερωτήσεις τους, διότι αυτό είχε καταγγείλει και δημοσίως. Όταν ήταν 14 χρονών δηλαδή. Ακριβώς. Η κυρία που ήταν ως μητέρα δεν είχε ευθύνη? Λέει ότι τη θεωρεί υπεύθυνη για το θάνατο του παιδιού της. Δεν ρωτήθηκε δηλαδή τους αξιωματικούς για τους άλλους θανάτους των παιδιών? Μίλησε μόνο για το δικό της παιδί? Εκεί επικεντρώθηκαν, διότι δεν τα παρούσα. Επικεντρώθηκαν εκεί. Δεν τα παρούσα. Απόδειξη έχει, στοιχείο έχει. Πώς πέθανε αυτό το παιδί? Πώς το σκότωσε η Ειρήνη, αν το σκότωσε? Τι είπε στους αστυνομικούς? Για να έχει μια αίσθηση, μια εντύπωση. Δεν νομίζω ότι λέει, το παιδί δεν πρέπει νομίζω, να πει. Πιστεύω ότι έγινε έτσι και έτσι. Μπορώ, γιατί να ξέρω. Δεν νομίζω ότι είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε η Ειρήνη κάποιο παιδί. Λέει ότι τη θεωρεί υπεύθυνη. Όταν λες ότι θεωρώ τον άλλον υπεύθυνο για το παιδί μου, μπορεί να εννοείς και από αμέλεια. Για το δικό μου παιδί στις δηλώσεις που είδαμε εδώ. Αλλά για τα άλλα παιδιά. Όχι, εγώ λέω στην αστυνομία. Σωστά. Παίζει ρόλο τη λέξη. Ναι. Συμφωνώ, Δημήτρη, και σε άλλες. Ο Γιώργος έχει τέτοια ενημέρωση. Σε προηγούμενες περιπτώσεις. Εσείς έχετε κάποια άλλη ενημέρωση? Εγώ, όχι, περιμένω. Ξέρω, άρα δεν ξέρω ότι είπε και για τα άλλα παιδιά. Δεν είπε όμως. Έδωσε στοιχεία, σημαντικά στοιχεία. Δηλαδή λέει ότι σε όλους τους θανάτους των παιδιών και των τεσσάρων άλλων παιδιών ήταν παρόν. Αυτό το ξέραμε πριν. Το λέει όμως. Κάτι άλλο, κανένα άλλο στοιχείο έδωσε? Την είχε δει κάπως να κάνει κάτι σε κάποιο παιδί? Τέλος πάντων, να πας στο ανθρωποκτονείο, δίνει μερικά στοιχεία. Νομίζω ότι σε κάποιες από τις περιπτώσεις θανάτων των παιδιών, αν δεν κάνω λάθος, έχει ακουστεί και από την Ειρήνη αλλά και από τη μητέρα της ότι συνομιλούσαν, έδειχνε και φωτογραφίες και τους έλεγε πάρε το ασθενοφόρο, κάλεσε. Για όλα αυτά, ας τα πάρει η κυρία Δημητριάδου, ας λύσει το μύτο από εκεί που θέλει, ας ξεκινήσει την κουβέντα η κυρία Δημητριάδου από εκεί που επιθυμεί. Έλα, αγαπημένη μου Βούλα. Καλησπέρα, Ζήνα μου. Καταρχήν,
Άκουσα πριν ότι έφυγε και η Βέφα Αλεξιάδου, έφυγε ο αγαπητός Δημήτρης, ο γιατρός της καρδιάς μας. Θα πρέπει να αναλογιστούμε πόσο κοντά είναι καθημερινά η ζωή με το θάνατο. Αυτή είναι μια εισαγωγή. Δεύτερο τώρα, αναφορικά με την κατάθεση της μητέρας. Θέλω να πω ότι η εκφορά κρίσεων δεν θα ασκήσει καμία επιρροή στο να καταλήξει το ανθρωποκτονιών, αν υπάρχει όχι εμπλοκή της εντολέως μου, στους θανάτους είτε της αδελφής της, είτε των υπολείπων παιδιών. Αν ήμασταν σε ένα ακροατήριο που θα δίκαζε την ουσία μιας υπόθεσης, δεν θα επιτρεπόταν η ερώτηση το τι πιστεύετε και το τι κρίνετε. Αυτή είναι μια παρένθεση. Αναφορικά τώρα με τη μητέρα... Και η κυρία Ρουμπάκου, η συνάδελφός σας όλες... που είναι εδώ, επειδή μιλάει από μέσα της και την ακούμε εδώ, ισχύει, ακούγεται το ισχύει σε αυτό που λέτε. Αν έχετε έτσι το ερώτημα. Δεν υπάρχει αυτό το ερώτημα. Εγώ δεν έχω εικόνα. Αν απευθυνόταν ερώτηση του τι πιστεύετε, θα έχει διακοπή από την έδρα αυτό. Δεν θα επέτρεπα να συνεχίσει το ερώτημα. Δεν ρώτησα. Κρίση του μάρτυρα. Διότι ακούω σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ να επαναλαμβάνεται αυτή η ερώτηση στο πρόσωπο της μητέρας. Τι πιστεύετε, πώς την κρίνετε, τι ήταν, πώς δεν ήταν. Γι' αυτό και έχω κάνει αυτή την παρένθεση. Τώρα αντιλαμβάνεστε, η κατάθεση όλων των μαρτύρων είναι μυστική λόγω της προανάκρισης. Αλλά από εκεί και πέρα, αναφορικά με την περιγραφή της ιδίας για τη μικρή Ηλιάνα ζωή, πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αντίφαση. Ακούγοντας λοιπόν το Σαββατοκύριακο την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Υποθέσεις της Τετάρτης», παρουσίασε την αδελφή, τη Γωγό, κόρη δηλαδή της κυρίας Αναγνωστοπούλου, η οποία μάλιστα και μένος αυτό αναφέρει ότι η Ειρήνη δεν ήταν παρούσα στο δωμάτιο, ήταν στην κουζίνα και ότι το παιδάκι εκείνη τη μέρα τη συγκεκριμένη είχε βροχίτιδα και έβηχε πολύ. Και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες που πήγανε στο νοσοκομείο, οι γιατροί δείξανε ότι ανησυχούν για την κατάσταση αυτή της υγείας. Τουλάχιστον αυτά υπόθηκαν από το συγκεκριμένο κορίτσι. Ναι, πάντως, η κυρία θεωρώ ότι είναι ένα σημείο αναφυράς. Η μητέρα πάντως είπε ότι χειραγωγείται η μικρή της κόρη. Όλο αυτό υποστήριξε. Επιβεβαίωσε. Εντάξτε, ακούστε. Εδώ ακούμε να υπάρχει λίγο και κάποια λογική σε όλα αυτά που ακούγονται. Εύνης όλοι απειλούνται, όλοι έχουν τρομοκρατηθεί και αυτό το κορίτσι τουλάχιστον πάνω από ένα μήνα είναι στην Αθήνα. Κατοικεί εδώ δηλαδή, στην Αθήνα. Έχει φύγει και έχει εκδιωχθεί από την Αμαλιάδα. Έχει χάσει και την εργασία της. Συνεπώς με ποιον τρόπο απειλείται κάποιος να έρθει να μας πει με συγκεκριμένο τρόπο πότε απειλήθηκε, σε ποιο χρόνο απειλήθηκε και τι υπόθηκε από την εντολέα μου. Ούτως ώστε να τρομοκρατηθεί κυρία Δημητριάδου, ο κόσμος αυτός που έρχεται και καταθέτει για πρώτη φορά και λέει αυτά που. Κύριε Δημητριάδου, πάντως, αν μου επιτρέπετε, έχουμε μπερδευτεί με τις πολλές συνεντεύξεις. Γιατί έχει δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις και η ίδια η Ειρήνη. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι σε μια τηλεοπτική της συνέντευξη έλεγε για το περιστατικό αυτό ότι γύρισε από το σχολείο, έκατσαν μαζί και έφαγαν και ξάπλωσαν μαζί με το μωρό. Και έχασε τις αισθήσεις του το μωρό. Δηλαδή τώρα είναι καινούργιο αυτό που μας λέτε για την κουζίνα, δεν το έχουμε ξανακούσει. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις. Το λέει η αδελφή της, η Γωγό. Αλλά το αν περιέπεσε σε αντιφάσεις από τις πλήστες εμφανίσεις της, είναι και ένα στοιχείο αναφοράς που θα προβληματίσει την αρχή, αλλά εγώ θεωρώ και τους ειδικούς επιστήμονες. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Δημητριάδου. Αυτή τη στιγμή φόρεσαν χειροπέδες στην Ειρήνη γιατί έγινε η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κύριο που χρεώνει ως πατέρα των παιδιών της η Ειρήνη. Δέχεται να κάνει αυτός ο άνθρωπος DNA για να λυθεί πέρα για πέρα όλη αυτή η υπόθεση. Επίσης το ερώτημά μου είναι... Επειδή έχει υποθεί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε συναντήσει ποτέ την Ειρήνη μέσα στο σπίτι, σε εξωτερικούς χώρους και μάλιστα ακούστηκε ότι και το ρήμα της ηχαινόταν. Υπάρχουν στοιχεία που θα εισφέρετε εσείς στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να δείχνουν ότι αυτός ο άνθρωπος όντως γνώριζε την Ειρήνη, όντως είχαν βγει έξω μαζί και έχουν φωτογραφηθεί.
Κοιτάξτε, υπάρχει βέβαια υλικό το οποίο αποδεικνύει ότι αυτοί οι άνθρωποι και φωτογραφίζονταν και ήταν μαζί και υπήρχε και μία επιχείρηση του συγκεκριμένου κυρίου. Πάντως συμβίωσαν και κάτω από την ίδια στέγη. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος το διαψεύδει. Αλλά εντάξει, ο ίδιος το διαψεύδει. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση και πού θα καταλήξει, διότι αντιλαμβάνεστε, έχω να κάνω και με ένα παιδί, το οποίο όπως πολύ σωστά διαπιστώσατε, έχει περιπέσει το παρελθόν και σε αντιφάσεις. Παρά τις συμβουλές μου, συνέχισε να εκτίθεται στα τηλεοπτικά πάνελ. Και θα δούμε λοιπόν μέχρι την Πέμπτη πώς θα το διαχειριστούμε, τι θα γίνει, κατόπιν βέβαια συμφωνίας και με την ίδια. Γιατί επιμένετε στις αντιφάσεις? Είναι σαν κάτι να θέλετε να πείτε και να μην το λέτε. Υποδηλώνουν κάτι αντιφάσεις. Δυσκολεύει τη δουλειά της. Εγώ αναδεικνύω. Δυσκολεύει τη δουλειά αναδεικνύω, της δικηγόρου. Έτσι ακριβώς. Αναδεικνύω και την γέννη συμπεριφορά της μέχρι σήμερα. Ναι. Και λέω, είναι... Γιατί είναι προβληματική ως προσωπικότητα, θέλει να περιγράψει τα γεγονότα και κάθε φορά θέλει να φτάσει εκεί που πρέπει να αποδείξει με διαφορετική εξιστόρηση. Είναι θέματα τα οποία θεωρώ ότι θα αναλυθούν και θα εκτιμηθούν και από ειδικούς επιστήμονες. Τι εννοείται, κύριε Δημητριάδο, ότι κάθε φορά σκέφτεται και μια ιστορία και λέει, δεν το καταλαβαίνω, μισό λεπτό λίγο για να γίνει λίγο κατανοητό. Τι εννοείται ότι κάθε φορά εξιστορεί και κάτι διαφορετικό για να φτάσει εκεί που θέλει? Φαντάζεται δηλαδή ιστορίες και τη λέει το μυαλό της. Ακούστε με, ναι. Μπορεί εξιστόρηση η διαφορετική, η οποία όμως αποδεικνύει το ίδιο γεγονός και καταλήγει εκεί. Mm-hmm. Να είναι και ένα αποτέλεσμα αυτής της προσωπικότητας. Πάντως για την προσωπικότητα... Αντιλαμβάνεστε, όχι γιατί ψεύδετε. Ναι. Πάντως οι πληροφορίες θέλουν ότι... Γι' αυτό επιμένω, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Επικαλείστε εσείς. Έτσι ακριβώς. Πάντως για το χαρακτήρα και την προσωπικότητα αυτού του κοριτσιού, από πληροφορίες γνωρίζουμε ότι είπε αρκετά πράγματα η μητέρα της στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών στη Γαδά που πήγε. Γιατί ο μεγαλύτερος χρόνος από ό,τι γνωρίζουμε στην κατάθεσή της ήταν για τον χαρακτήρα, τις συμπεριφορές που είχε καθ' όλη τη διάρκεια των ετών αυτό το παιδί από τη μικρή του ηλικία μέχρι που έχει φτάσει τώρα στα 24 του. Ίσως και αυτό να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο για τις έρευνες. Έχει περιγράψει η μητέρα ότι ζήλευε τα άλλα παιδάκια η Ειρήνη. Έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στη ζήλια. Πάντως η Ειρήνη έχει παραδεχτεί ότι όντως θεωρούσε ότι η μητέρα της δεν ήταν άξια να μεγαλώσει και άλλα παιδιά, καθώς έκρινε ότι το μεγάλωμα το δικό της δεν ήταν το ιδανικό. Και μάλιστα κάτι τελευταίο, κύριε Δημητριάδου, ενδεχομένως η κατάθεση της μητέρας, ακριβώς επειδή είναι η μητέρα, να ανοίγει και το δρόμο για μια ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Δεν ξέρω πώς έχει διατυπώσει αυτά που η ίδια, εν πάση περιπτώσει, κρίνει και πιστεύει ότι ως μητέρα την τιμάνε και καταθέτει. Αλλά εγώ θα πω το εξής, αυτό που έλεγε ο αγαπητός επιστήμον φίλος, ο κύριος Σούρας, ότι πίσω από κάθε παιδί ψάξτε να δείτε ποιος είναι ο γονιός. Όλο αυτό το διάστημα που χειρίζομαι αυτή την υπόθεση, γίνομαι αποδέκτης μηνυμάτων από ανθρώπους οι οποίοι δεν ετάσσονται στο οικείο περιβάλλον της εντολέως μου, αλλά καταγράφουν και περιγράφουν γεγονότα που δεν τιμάνε τη μητέρα. Και δεν έχουν κάποιο ιδιόφελος να αποκομίσουν από αυτή την υπόθεση. Και θα μείνω εδώ μόνο. Θα μπορούσα να κάτι θέσω... θέλετε, κυρία Ρουμπάκου. Βεβαίως, η συνάδελφό σας, η κυρία Ρουμπάκου, επειδή δεν έχετε εικόνα, θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Ναι, συνάδελφέ μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον τρόπο που χειρίζεστε την υπόθεση. Έχω παρακολουθήσει τις εμφανίσεις σας σε πολλές εκπομπές. Επίσης, επειδή είμαι άνθρωπος που δεν κρύβομαι, οφείλω να σας ομολογήσω ότι μου προκαλεί τεράστιο εκνευρισμό κάθε φορά που εμφανίζεται η εντολίδα σας, όπως και η μητέρα της. Το λέω σαν επιστήμονα, σαν τηλεθεάτρια. Το ερώτημα που θέλω να κάνω, που μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι ότι ακούστηκε ότι όταν την συνέλαβαν για την μήνυση που της ασκήθηκε, έστειλε κάποιο μήνυμα και είπε «αντίο με συλλαμβάνουν». Ήθελα να ρωτήσω εάν αυτό είναι αληθές και τι φοβήθηκε, γιατί διέρευσε ότι φοβήθηκε ότι συνελήφθηκε την υπόθεση των βρεφών. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι. Όχι. Όχι.
Δεν υπήρξε ούτε μία στα 100 που λέμε περίπτωση. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Δημητριάδου. Τη στιγμή, ένα λεπτάκι όμως, απαντώ σε μία ερώτηση. Να ολοκληρώσω την απάντηση. Δεν νομίζω ολοκλήρωσες, Βούλα, με το όχι. Συγγνώμη. Λοιπόν, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, διότι η ίδια προσήλθε αυτοβούλος να υποβάλει τότε τη μήνυση. Εγώ δεν είχα παρακολουθήσει την εκπομπή του Πέτρου την Τετάρτη, γιατί την Πέμπτη δίκαζα από διακοπή μεικτό ορκωτό. Την είδα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ξέρω όμως να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι 2:15 με ξύπνησε και μου λέω ότι εγώ θέλω να πάω να καταθέσω μήνυση. Για ποιο λόγο, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Αντιλαμβάνεστε το κόστος στο δικό μου και το πόσο θα είχα εκθέσει τον εαυτό μου σε κινδύνους με βάση το θεσμικό μου ρόλο αν απέτρεπα το συγκεκριμένο παιδί, τη συγκεκριμένη εντολέα μου, να καταθέσει τη μήνυσή της. Αλλά εν αναμονή και της δικής της προσέλευσης στο τμήμα ανθρωποκτονιών για να καταθέσει, είναι βέβαιο ότι δεν θα εξελάμβανε τη σύλληψή της, ότι ή το αποτέλεσμα μίας δίωξης για συγκεκριμένο αδίκημα από το τμήμα ανθρωποκτονιών. Ναι, απλά δεν ήξερε, κυρία Δημητριάδου, η Ειρήνη δεν ήξερε όταν πήγε στο τμήμα ότι εκκρεμεί σε βάρος τη σύλληψη και σε ένταλμα, με συγχωρείτε, μήνυση. Ναι, ακούστε, και αυτόφορο, αυτό που ήξερε η Ειρήνη. Αυτό δεν το ήξερε. Ναι, αυτό, μπράβο. Το ότι αν είναι σε ισχύ δεν είναι νομικός, καταλαβαίνετε. Ναι. Λοιπόν, δεν ήξερε λοιπόν ότι υπάρχει ένα αυτόφορο σε εξέλιξη. Αυτό όμως μου είπε και μου το διαβεβαίωσε που είχε ακούσει, είναι ότι πλην της πρώτης μηνύσεως είχε υποβληθεί σε βάρος της και δεύτερη. Στις 2:15 που σας ξύπνησε τα ξημερώματα και σας είπε ότι έβλεπε μια εκπομπή του συναδέλφου και ήθελε να κάνει τη μήνυση. Σας είπε κατά ποιου θέλει να στραφεί, δηλαδή κατά του δημοσιογράφου και όχι των υπόλοιπων, ας πούμε, της μητέρας της που ήταν φιλοξενούμενη σε αυτή την εκπομπή και είπε τα μύρια όσα για την ίδια. Σας είπε ότι εγώ μόνο το δημοσιογράφο θέλω να μηνύσω. Μου είπε ότι θα πάει να κάνει μήνυση. Δεν μου είπε κατά ποιον θα στραφεί. Mm-hmm. Μου είπε μήνυση, διότι εκεί ακούω πράγματα τα οποία με προσβάλλουν, με διασύρουν, με καθιστούν ένοχοι, με εξόργησαν. Και μάλιστα, εγώ θα σας πω ότι ήταν η πρώτη φορά που την άκουσα τόσο εξοργισμένη. Πήγε λοιπόν αυτοβούλος και υπέβαλε μία μήνυση. Τελικά, επειδή εσείς είσαστε γνώστης της μήνυσης αυτής, κατά ποιου καταφέρθηκε στη μήνυσή της, μόνο κατά του συγκεκριμένου μαγειρού. Είναι λίγο μπερδεμένο. Ποιον έχει μηνύσει. Και σήμερα που σας ομιλώ, ακούστε με, κάνετε μία ερώτηση, περιμένετε και την απάντηση. Mm-hmm. Εγώ και σήμερα που σας ομιλώ, δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της μηνύσεως. Διότι οι μηνύσεις αποστέλλονται στην εισαγγελία. Εμένα μου είπε για κάποιες αναφορές που προσβάλλουν την τιμή την υπόλοιψη και την καθιστούν ένα άτομο παραβατικό σε τέτοιο σημείο που να ασχολείται με περίεργα πράγματα και με άλλα δικήματα. Ξέρετε, μας δημιουργεί... Να έχει διαπράξει άλλα δικήματα. Κυρία Δημητριάδου, μας δημιουργεί ερωτηματικά, θα σας πω γιατί. Ας πούμε, σε μένα, στη δική μου σκέψη. Εάν μήνυσε μόνο τον συνάδελφο και δεν μήνυσε, ας πούμε, τη μητέρα της, για ποιο λόγο δεν θέλει να κάνει κακό στη μητέρα της, ενώ η μητέρα της, ας πούμε, πηγαίνει και καταθέτει στους ανθρωποκτονιών εναντίον της. Δεν την ενδιαφέρει, ας πούμε, που η μητέρα της τη λέει απόλυτα και ξεκάθαρα σε τηλεοπτικές εκπομπές ως δολοφόνο τουλάχιστον της αδελφής της, αν μη τι άλλο. Να πούμε ότι εμείς πριν την Παρασκευή, αλλά, δηλαδή, αυτό να ολοκληρώσω λέει, λίγο γιατί, αυτό, γιατί έχει γίνει ολόκληρη κουβέντα μιας ώρας στην εκπομπή, θεωρούσαμε ότι η μήνυση ήταν προς όλους. Ακριβώς αυτό είχαμε αντιληφθεί. Γιατί λέγαμε αυτό, και μετά μάθαμε ότι τι νόημα έχει να πάει μια μήνυση σε ένα δημοσιογράφο και όχι στους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι τώρα εδώ, είμαστε μια παρέα. Είναι η Ειρήνη εδώ καθισμένη και μας λέει, κατηγορώ τον Τάδε γι' αυτό και γι' αυτό. Γιατί λέμε, γιατί κατηγορείς, εγώ τη ρωτάω σε σχέση με αυτό που μου λέει. Εγώ λοιπόν είμαι ο δημοσιογράφος που ρωτάω. Αν εκείνη εκθέτει τον εαυτό της, έχει και την ευθύνη των λόγων της. Εγώ καλούμαι μετά ως δημοσιογράφος να φροντίσω να δω αν υπάρχει και η άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν, αν η μητέρα της σε αυτή την εκπομπή ή ο οσδήποτε άλλος είπε κάποια λόγια, νομίζω ότι η μήνυση πρέπει να στραφεί προς τους ανθρώπους που είπαν αυτό που είπαν και όχι προς τον δημοσιογράφο. Τόσο αν είπε ο δημοσιογράφος λόγια. Γι' αυτό ρωτάμε. Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Δεν ξέρουμε τι έχει ενοχλήσει την Ειρήνη. Το φαντική της έβησαν έχει πει ο ίδιος. Κυρία Δημητριάδη, εμείς δικηγόροι δεν είμαστε. Αλλά τι νομίζετε εσείς, ούτε η Ειρήνη είναι δικηγόρος, έτσι. Επαναλαμβάνω ότι εγώ αν έκανα κάποια μήνυση, όπως κάνω τόσα χρόνια,
κατόπιν εντολής πελατών μου, εντολέων μου, πηγαίνω και την υποβάλλω στο κτίριο 16 Ευελπίδων. Ναι. Κυρία Δημητρία, και κάνω και μία νομική στοιχειοθέτηση των πραγματικών γεγονότων. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να ολοκληρώνω τις απαντήσεις μου. Απλώς επειδή μιλήσατε μαζί της, κυρία Δημητριάδου, επειδή 2:15, τη δικηγόρο της πήρε αυτό το κορίτσι για να ρωτήσει και να πει ότι θέλω να κάνω μήνυση. Δεν κάναμε ανάλυση για το τι στοιχειοθετούν αυτά άλλο, και τα αντικείμενα. Άλλο θέλω να πω, κυρία Δημητριάδου, το πρωί. Όχι. Δεν τη συμβουλεύσατε πώς να κινηθεί και τι να κάνει. Είπε ότι θα κάνω μήνυση και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες αναφορές της εκπομπής. Όσο για τη μητέρα της, γιατί επαναλαμβάνω ότι επειδή αποστέλλονται μηνύσεις και το ξέρει όλος ο κόσμος από τα αστυνομικά τμήματα στην εισαγγελία, μέχρι να χρεωθεί κάπου, εγώ δεν μπορώ να έχω πρόσβαση να δω και να μελετήσω άρα το περιεχόμενο. Άρα εσείς ακόμη δεν ξέρετε σε ποιον έχει στραφεί η μήνυσή της. Το περιεχόμενο της μήνυσης. Μάλιστα, δεν ξέρετε αν είναι και προς τη μητέρα της. Από ό,τι μου είπε ίδια. Να μιλήσω, παιδιά. Ναι. Βουλά μου, εσύ μιλάς συνέχεια, αλλά θέτουμε λοιπόν ερώτημα. Τι να κάνουμε, να μην το θέσουμε. Εσύ μιλάς, δεν μιλάμε εμείς. Μου λέτε για τη μητέρα και δεν με αφήνετε να απαντήσω όμως για τη μητέρα. Γιατί δέχομαι επανειλημμένες ερωτήσεις και από άλλους συναδέλφους σας αν έκανε μήνυση στη μητέρα και γιατί δεν έκανε μήνυση στη μητέρα. Πρώτον, διότι στην παρούσα συγκυρία μιας έρευνας, όπου η μητέρα δεν μπορεί και δεν γνωρίζει να καταθέσει για γεγονότα που άπτονται το θανάτων των υπολείπων βρεφών, πλην της Ηλιάνας, καθό χρόνο ήταν ανήλικη, αυτό γνωρίζει η συνάδελφός μου τι συνεπάγεται, και ως προς την ποινική μεταχείριση ενός ανηλίκου, και αν ακόμη εξακριβωνόταν ότι εμπλέκεται η εντολέας μου, ότι θα δημιουργούσαμε άλλες παραμέτρους, η ίδια θα υποκινεί το να βγαίνει πάλι στις τηλεοράσεις και να δίνει εξηγήσεις σε κατά την παράσταση με τη μητέρα της. Και θα κλείσω εδώ. Το μεγαλύτερο κακό, σύμφωνα και με τα όσα η ίδια έχει εξιστορήσει στην εντολοδόχο δικηγόρο της, το έχει υποστεί εδώ και χρόνια από τη μητέρα της.